νόμιμον τα έργα κατευθυνών. Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε, κύριε Αρχηγή, κυρίες και κύριοι. Κυρία Πρόεδρε, πριν από μερικές μέρες μου απονείματε την ύψιστη τιμή που αποδίδει η ελληνική πολιτεία σε Έλληνα πολίτη σε καιρό ειρήνης. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων και στην πατρίδα μου και σε εσάς προσωπικά. Εξέλαβα αυτή την διάκριση όμως και ως μια ηχηρή υπενθύμηση του χρέους που έχουμε όλοι οι Έλληνες προς την πατρίδα. Ένα χρέος που δεν παραγράφεται ποτέ, δεν μπαζαρεύεται και πρέπει πάντοτε να εκπληρώνεται ολόκληρο και στο ακέραιο. Κυρία Πρόεδρε, τύχη αγαθή μας έφερε σήμερα όλους εδώ να πάρουμε μέρος στην τελετή της ονοματοδοσίας και της ένταξης του πλοίου ειδικών επιχειρήσεων του Περσέα στο στόλο μας. Ο Περσέας μαζί με τα άλλα τρία πλοία, τον Άτλαντα, τον Ηρακλή και τον Έαντα, αποτελούν σήμερα μια τετράδα πλοίων που είμαι πεπισμένος και νομίζω ότι και το Γενικό Επιτελείο πιστεύει το ίδιο, μπορεί να δώσει στο στόλο μας πολύ περισσότερες δυνατότητες, να κάνει τη δουλειά του πιο αποτελεσματικά και να εκπληρώσει την αποστολή του με μεγαλύτερη επιτυχία, που δεν είναι βέβαια άλλη από το να απορασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα και να προστατεύει τα εθνικά μας εδάφη. Ο ελληνικός λαός, κυρία Πρόεδρε, για τον στόλο μας τρέφει ανυπόκριτη αγάπη και σεβασμό. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο στόλος αυτός, εδώ και 100 αιώνες, δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του, δεν εγκατέλειψε ποτέ τα πεδία των ναυμαχιών και δεν το έβαλε ποτέ στα πόδια. Και έχει γράψει σελίδες άφθαρτης δόξας στις δέλτους της ελληνικής ιστορίας. Και όχι μόνο τα αρχαία χρόνια, αλλά και τα χρόνια της εθνικής μας παλιγενεσίας, αλλά και στους νεότερους χρόνους, και εδώ στον άφσταθμο που βρισκόμαστε σήμερα, σέρνονται ακόμα τα βήματα των νεότερων ηρώων του ναυτικού μας, του Κουντουριώτη, του Λάσκου, του Μπλέσα και τόσων άλλων. Έτσι λοιπόν παραδίδουμε τον Περσέα σήμερα στο στόλο μας με την ελπίδα ότι θα τον βοηθήσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Έχουμε όμως και εμείς απαιτήσεις από τα πληρώματα και από τα στελέχη του στόλου μας. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να έχουν εκείνη την νοοτροπία για την οποία μιλούσε ο Δημάρατος τον Ξέρξη όταν του εξηγούσε πώς πολεμούσαν οι Έλληνες στις Θερμοπύλες και του έλεγε «Δέσποτα, οι άνθρωποι αυτοί είναι ελεύθεροι, αλλά η ελευθερία τους δεν είναι απόλυτη, γιατί πάνω τους στέκεται δυνάστης ο νόμος, ο οποίος τους επιβάλλει να διατηρούν τις θέσεις τους και ή να νικούν ή να χάνονται». Θέλουμε επίσης να επιδεικνύουν εκείνο το επιθετικό και ορμητικό πνεύμα για το οποίο έγραφε ο Ναύαρχος Σαχτούρης στην αναφορά του προς τους προκρήτους της Ίδρας την επαύριο της ναυμαχίας, όταν τους έλεγε «Εχθές, ενωρίς την πρωία, λαβώντες τα πανιά, εξήλθομεν το γλιγορότερον κατά του το πάλι», εννοώντας βέβαια τον Χιουσρέφ το Πάλ Πασά, καπουδάν Πασά του Οθωμανικού στόλου. Έτσι θέλουμε λοιπόν να αισθανόμαστε ότι λειτουργεί και θα λειτουργήσει ο στόλος μας όταν η ανάγκη του απαιτήσει. Κυρία Πρόεδρε, σήμερα η Ελλάς έχει στα ανατολικά της μία δίστροπο επιθετική και αναθεωρητική γείτονα. Η γείτονα αυτή, παρά την προσωρινή ηρεμία στις σχέσεις μας σήμερα, εποφθαλμιά και επιβουλεύεται τα εθνικά μας συμφέροντα, τα εθνικά μας δίκαια και εθνικό μας χώρο, εθνικά μας εδάφη, τα νησιά μας. Και θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω κάτι που έλεγε ένας μεγάλος πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν και τα δικά του νησιά απειλούνταν από μία αντίστοιχη επιθετική δύναμη. Έλεγε λοιπόν στη βουλή της χώρας του «Θα υπερασπιστούμε τα νησιά μας με οποιοδήποτε κόστος.
Θα πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Αν χρειαστεί, για χρόνια. Και αν χρειαστεί, μόνοι μας. Κυρία Πρόεδρε, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ένας απλός πολίτης μπορεί να μιλήσει στην ανώτατη πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της πατρίδας του. Γι' αυτό επιτρέψτε μου μία σκέψη ακόμα. Το ναυτικό μας σήμερα, όπως προείπε και ο κύριος Αρχηγός, βρίσκεται σε μία σημαντική καμπή της ιστορίας του. Έχει αναλάβει εδώ και καιρό πολύ πιο σημαντικές ευθύνες και ένα πολύ μεγαλύτερο και σημαντικό έργο. Η πολιτεία, η κυβέρνηση, από το υστέρημα του ελληνικού λαού που προέρχεται από τον Ιδρώτα και το αίμα του, έχει προβεί σε παραγγελίες σημαντικές νέων πλοίων, νέων όπλων και νέου εξοπλισμού. Και όταν αυτά με το καλό παραλυφθούν, η ισχύ του ναυτικού μας θα γίνει κατά πολύ δυνατότερη. Απομένουν όμως ακόμα σημαντικά προβλήματα. Θα αναφερθώ με μία φράση σε δύο εξ αυτών. Είναι απολύτως απαραίτητο να αναταχθεί και να επιστρέψει στα επίπεδα τα προ-κρίσεως ο λειτουργικός προϋπολογισμός του ναυτικού μας. Κυρία Πρόεδρε, εδώ και 50 χρόνια κάνω την ίδια δουλειά με το πολεμικό ναυτικό. Διαχειρίζομαι πολλά πλοία και μπορώ να σας διαβεβαιώσω με τα λόγου γνώσεως ότι πλοία τα οποία δεν επισκευάζονται σωστά, δεν συντηρούνται σωστά και δεν προμηθεύονται σωστά, όταν έρθει η κρίσιμη ώρα, δεν θα μπορέσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το δεύτερο σημείο που είναι και σημείο, πώς να το πούμε, φιλότιμο, είναι ότι όλοι εμείς οι Έλληνες έχουμε αναθέσει σε ορισμένους ανθρώπους πάνω στα πλοία που πατούν στις λαμαρίνες για 200 και πλέον μέρες το χρόνο να διαχειρίζονται, να προσέχουν και να κοιτούν την περιουσία του ελληνικού λαού αξίας πολλών πολλών δισεκατομμυρίων. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα άλλο όλη τη μέρα από το να εκτελούν ακριβώς αυτή την αποστολή. Και δεν θα πρέπει να αγωνιούν νύχτα μέρα εάν στη στεριά τα σπίτια τους θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με τις γλίσχρες αμοιβές τους. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, την ηγεσία του ναυτικού, όχι μόνο τη σημερινή, αλλά και όλες τις προηγούμενες που τα τελευταία 15 χρόνια είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί τους. Όσες φορές προσπάθησα με τις λίγες μου δυνάμεις να βοηθήσω το ναυτικό μας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν συνάντησα κανένα στέλεχος του ναυτικού, από ναύτη μέχρι αρχηγό, το οποίο να μην άξιζε 100% την θέση την οποία κατήχε. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω, μια και είναι τέτοια ημέρα σήμερα, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τον αδελφό μου που για 50 χρόνια πορευτήκαμε μαζί και χωρίς τον οποίο δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα, όλους μου τους συνεργάτες και όλους μου τους φίλους και συνοδοιπόρους και συντρόφους που με βοήθησαν να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Και τελειώνοντας, να ευχηθώ στον Περσέα, στον κυβερνήτη, τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους ναύτες, ήρεμες θάλασσες, καλά ταξίδια, η Παναγιά να είναι πάντα κοντά τους και ο Άγιος να είναι πάντα στην πλώρη τους. Σας ευχαριστώ. Προσέβαλες τη σημαία, προσοχή, έρε.